Σοφία, Γλώρια. ορθή, ακούσαμε του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη, πάση. Το πνεύμα σου. Κατά Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομαι. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Ο Κύριος την παραβολήν ταύτην, άνθρωπος της εφύτευσεν αμπελώνα και εξέδωτο αυτόν γεωργής και απεδίμησε χρόνους ικανούς και εν καιρό απέστειλε προς τους γεωργούς δούλων είναι από του καρπού του αμπελώνος δώσειν αυτό. Οι δε Γεωργοί δήραντες αυτών εξαπέστειλαν γενών και προσέθετο πέμψε έτερων δούλων. Οι δε κακοί δήραντες και ατιμάσαντες εξαπέστειλαν γενών και προσέθετο πέμψε τρίτων. Οι δε και τούτων τραυματίσαντες εξέβαλων. Είπε δε ο Κύριος του αμπελώνος, τι ποιήσω, πέμψω τον Υιό μου των αγαπητών, ίσως τούτων ειδώντες εντραπήσονται. Ειδώντες δε αυτόν οι Γεωργοί διαλογίζοντο προς εαυτούς λέγοντες, ούτως εστίν ο κληρονόμος δεύτε αποκτήνομεν αυτόν, ή να ημών γέννηται η κληρονομία, και εκβαλώντες αυτόν έξω του αμπελώνος απέκτηνα, τίουν ποιήσει αυτής ο Κύριος του αμπελώνος, ελεύσετε και απολέσει τους γεωργούς τούτους και δώσει τον αμπελώνα άλλης. Ακούσαντες δε είπων, μη γέννητο, ο δε εμβλέψας αυτής είπε, τι ουνέστη το γεγραμμένον τούτο, λίθον ον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως εγεννήθης κηφοής κεφαλήν γωνίας, πάσο πεσόν επεκείνων των λίθων, συνθλαστήσετε, εφόνδαν πέσει, λυκμίσει αυτό. Δόξα σοι, Κύριε. Δόξα σοι.